για την σταθεροποίηση και την θωράκιση του βάρβαρου αστικού καπιταλιστικού συστήματος, η αστική τάξη δεν δίστασε και δεν θα διστάσει ποτέ να αξιοποιήσει την πιο βάρβαρη μορφή διακυβέρνησης όπως τη φασιστική δικτατορία της 21ης Απριλίου. Οι κομμουνιστές έχουν αποδείξει και θα αποδεικνύουν ότι απέναντι σε αυτούς, σε αυτή την πρακτική, δεν λογαριάζουν οποιασδήποτε θυσίες, όπως οι ήρωες της αντιδικτατορικής πάλης απέναντι σε διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις. Η οικονομική πολιτική της δικτατορίας ακολούθησε τις βασικές κατευθύνσεις της μεταπολεμικής αστικής οικονομικής πολιτικής. Στήριξε το μεγάλο κεφάλαιο και στην πορεία διαμόρφωσε πρόγραμμα χρηματοδότησης δημόσιων επενδύσεων και ευνοϊκές συνθήκες για άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και τα καπιταλιστικά κράτη της τότε ΕΟΚ στήριξαν τη δικτατορία τόσο για να διαφυλάξουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, όσο και επιδιώκοντας να προωθήσουν τα σχέδιά τους στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, καθώς και ενάντια στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αλλά και η δικτατορία της 21ης Απρίλη στήριξε τη γεωπολιτική αναβάθμιση της ελληνικής καπιταλιστικής εξουσίας στη σύσφυξη των σχέσεων μαζί τους, ανοίγοντας στην πράξη το δρόμο για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Σε αυτό το κτίριο την πρώτη μέρα μας πιάσαν πρωί-πρωί, μας φέρανε εδώ. Όμως σιγά σιγά γέμισε το κτίριο και φρόντισαν να το ξαλαφρώσουν και έτσι μας στείλανε σε διάφορα σημεία. Εμένα με στείλανε στην αρχή στο Μεταγωγόν και μετά στο Εφταπύργιο, στο Διαντίκουλα. Δύο λόγια για την εμπειρία σας και πώς το βλέπετε σήμερα μετά από τόσο χρόνια αυτό. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι σήμερα είναι μέρα μνήμης και τιμής για αυτούς που αγωνίστηκαν, για αυτούς που δώσαν και τη ζωή τους. Ο Γιάννης ο Χαλκίδης, ο νεολαίος κομμουνιστής, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γιώργης ο Τσαρουχάς. Αλλά και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν. Εγώ έμεινα 5 χρόνια εξορία. Αυτή ήταν η τιμωρία μου, γιατί ήμουν στέλεχος της νεολαίας Νεπράκη και αυτό δεν άρεσε στους κρατούντες. Φυσικά, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς. Η Χούντα δεν ήρθε ουρανοκατέβατη, δεν ήταν κεραυνός εν εδρία, δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιων παράφρονων αξιωματικών που ποδοπάτησαν τον όρκο τους, όπως λένε, και έκαναν το πραξικόπημα. Το προετοίμαζε η άρχουσα τάξη χρόνια πριν, με την βοήθεια και την καθοδήγηση, θα έλεγα, του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, και είχαν σκοπούς. Ο σκοπός ήταν να χτυπήσουν το ανερχόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα, να διευθετήσουν κάποιες εκκρεμότητες του μετεμφυλιακού καθεστώτος και εκκρεμότητες που υπήρχαν στην στρατηγική περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και γι' αυτό είδαμε τα αποτελέσματα. Χτυπήθηκε το λαϊκό κίνημα, συνελήφθησαν οι αγωνιστές, άλλοι στα κρατήρια, άλλοι στις εξορίες, άλλοι στις φυλακές, διαλύθηκαν οι οργανώσεις κομματικές και συνδικαλιστικές και ο λαός μπήκε στο γύψο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το ένα από αυτά. Τα άλλα τα είδαμε και με τον πόλεμο του Ισραήλ, θυμάστε τον 7ήμερο πόλεμο, όπου το Ισραήλ με τη βοήθεια των Αμερικανων-Ανατοϊκών κατέλαβαν εδάφη κλπ. Κλπ. Τον γύρω από αυτό κρατών. Και βέβαια είδαμε και την κατάληξη του Κυπριακού με την Προδοσία και την κατοχή του ενός τρίτου της Κύπρου από το τουρκικό επεκτατισμό μέχρι και σήμερα. Η φετινή επέτειος από την επιβολή της δικτατορίας βρίσκει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα μπροστά σε μια ζωφερή πραγματικότητα. Καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες ανεμικής οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, προσφέροντας νέες θυσίες στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας.
και ενώ ο μύθος του αστικού κοινωνικού κράτους γκρεμίστηκε από την πανδημία. Καλούνται να αναμετρηθούν με το ξέσπασμα του εδώ και χρόνια προετοιμαζόμενου Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου που φέρνει τους λαούς μπροστά στο φάσμα μιας νέας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, στην έκρηξη νέων αιστιών πολέμου ή και μιας πιο γενικευμένης υπεριαλιστικής σύγκρουσης στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης από τη μια του Ευρωατλαντικού Υπεριαλιστικού Κέντρου με ηγέτητα δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη του Υπεριαλιστικού Κέντρου με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας πιστά τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τη στρατηγική κατεύθυνση όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, συνειδητά απέφυγε να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη του δημόσιου συστήματος υγείας, βύθισε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στην ενεργειακή φτώχεια, πετσόκοψε τα εργασιακά δικαιώματα, ενέτεινε την καταστολή και την επέκταση των ατοικών βάσεων που όλο και περισσότερο εμπλέκουν την Ελλάδα στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν υπάρχει καλύτερη μορφή απόδοσης τιμής στους ήρωες αυτούς της ταξικής πάλης από το να κατατεθούν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως και γίνεται, όλες οι δυνάμεις απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης που δεν μπορεί πλέον να προσφέρει τίποτα εκτός από φτώχεια, εξαθλίωση, ξεριζωμούς πολέμους, βαδίζοντας ουσιαστικά με κύριο στόχο στο δρόμο προς την ανατροπή του. Γιατί είναι η μόνη λύση να απαλλαγεί από αυτά τα δεσμά ο λαός μας. Αθάνατοι! Ξεκίνημα